Κανείς δεν επιώχει τεχνολογία. Όμως εκεί που η τεχνολογία είναι αρμονία με το Θεό, αρμονία με τη φύση, αρμονία με το ένα, με τον ηλιακό λόγο. Βλέπετε εσείς η τεχνολογία μας να είναι αρμονική? Βλέπετε η τεχνολογία να είναι αρμονική? Όχι. Μας καταστρέφει. Μας καταστρέφει σαν νότα, καταστρέφει τη φύση. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι ανοίγουν δύο πορείες στην ανθρωπότητα. Ένα να γίνουμε cyborg, ένα να γίνουμε robot, robocop, να έχουμε ψεύτικα μάτια, ψεύτικα ρουθούνια και να ζούμε 15-20 χρόνια παραπάνω, έτσι, και να φτάσουμε όπως έγιναν οι Greys, έτσι, δηλαδή τι, να φτάσουμε σε μια τεχνολογική έξαρση, αλλά με μηχανικότητα, χωρίς καθόλου φυσικότητα, χωρίς καθόλου την αυθεντικότητα του δημιουργού. Άρα τι θα γίνει, από πατρόν σε πατρόν σε πατρόν σε πατρόν, δηλαδή από φωτοτυπικό, φωτοτυπικό, και να βγάζουμε συνέχεια αντίγραφα, αντίγραφα, κλόνους, 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 υβρίδια, υβρίδια, υβρίδια. Το τελευταίο, θα λέγαμε υβρίδιο, δεν θα έχει σχέση με το πρώτο. Άρα καταλάβετε ότι έτσι θα χάσουμε τι, την αναγέννηση της ανθρωπότητας. Επομένως θα καταστραφούμε. Επομένως θα καταστραφούμε γιατί, γιατί έχουμε μέσα το γονίδιο, θα λέγαμε, του Θεού. Σε εισαγωγικά, το γονίδιο του ανθρώπου. Άρα θα γίνουμε ένα άλλο είδος. Ένα άλλο είδος ανθρώπου, που θα είναι ρομπότ, μηχανικό. Η άλλη πλευρά που μπορούμε να πάρουμε είναι η επιστροφή προς τη φύση. Η επιστροφή προς τη φύση τι μας λέει? Δεν χρειάζεται τόσο πολύ την τεχνολογία την αρνητική, γιατί όταν αναπτύξει συνείδηση θα δημιουργήσει τεχνολογία που θα είναι συμβατή. Μπράβο, με τη φύση, με το Θεό, με το όν, με την πορεία σου, με την ψυχική σου πορεία. Καταλάβατε λοιπόν? Άρα υπάρχουν δύο είδων τεχνολογίες. Αυτοί που κάνουν οι ασυνείδητοι και αυτοί που κάνουν οι συνειδητοί. Λέμε το διέριν και βασίλευε. Δηλαδή εμείς δεν θα πρέπει σιγά σιγά να αποφεύγουμε να μπαίνουμε σε διαιρέσεις, σε εισαγωγικά. Είπαμε ότι πρέπει να είμαστε ολικοί αυτοί. Εκτός να μιλάς για την πραγματικότητα έξω. Η πραγματικότητα αντικατοπτρίζει μέσα μας πως νιώθουμε πάντα. Άρα λοιπόν ο κόσμος μέσα του είναι σε μη ειρήνη. Γι' αυτό δεν υπάρχει ειρήνη απ' έξω. Και επειδή τώρα είναι η εποχή που καθένας διαλέγει για να γίνει συνειδητός στη δική του ατομικότητα, να φτιάχνει τη δική του πραγματικότητα, να επιλέξει να ζει τη δική του πραγματικότητα, να ξυπνήσει τα λέγαμε, θα ξεκινήσουν να διασπούνται ακόμα περισσότερο, όπως έχω γράψει, ο κόσμος. Δεν θα ενωθούν, θα διασπαθούν κι άλλο. Μέχρι να φτιάξει ο καθένας την ομάδα που βρίσκεται μια πραγματικότητα που θα λέει ναι, έτσι γουστάρω να ζήσω. Και σιγά σιγά αυτές οι ομάδες πάνω στη γη θα αρχίσουν μετά να ενώνονται μέχρι να γίνουν μεγαλύτερος πληθυσμός. Έτσι θα χάσουν οι άλλοι έδαφος. Ναι. Μόνο έτσι. Άρα μην περιμένετε ξαφνικά αυτά που λένε τα challenge ιστορίες του Νατάλο. Αυτά είναι ψέματα, σου ξαναλέω. Τώρα ο κόσμος θα περάσει την ατομικότητα. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβετε αυτό που σας λέω. Βγείτε στη λαϊκή και δείτε τους ανθρώπους. Κοιτάξτε έναν έναν και πείτε μόνο αυτός ο άνθρωπος τώρα έστω μπορεί να ακούσει μισή ώρα από αυτά που λέμε. Αν δεν τρελαθεί, φωνάξει τον παπά να μας ξορκίσει ή να πάει να σηκωθεί να φύγει. Πέστε μου, εδώ άλλοι πανηγύριζε ένα βίντεο, πανηγύριζε το Πασόκ τώρα. Είδε ένα βίντεο που κάτι που βγήκε, δεν ξέρω τι έγινε, καμιά συνέλευση. Και είχαν κλείσει στην Αλεξανδρούπολη, εσύ πάνω ξέρεις να μας πεις. Στην Αλεξανδρούπολη. Τι? Δεν το αντιλήφθηκα αυτό, όχι. Και βγήκανε και πανηγυρίζανε πάλι το Πασόκ. Δηλαδή, βλέπετε στη συνείδηση του ανθρώπου να είναι ικανή να αλλάξει. Είσαι ομάδες με το ποδόσφαιρο. Αλλάζει, ότι αλλάζει, αλλάζει. Αλλά υπάρχει παλιά γενιά, παιδιά. Οι προγραμματισμένοι. Αυτοί που δεν μπορούν να αλλάξουν με τίποτα. Και αυτοί σιγά σιγά θα φύγουν. Για να δώσουν χώρο στην επόμενη γενιά. Καταλάβατε λοιπόν. Για να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και να έρθουν θέση του άλλες ψυχές, πρέπει να παιχτούν ορισμένα σενάρια. Σιγά σιγά όμως, δείτε τι γίνεται. Δείτε τώρα έναν άνθρωπο που είναι τζιχαντιστής, ιστορίες ή Ισλαμιστής, αυτοί που σπάζουν γυναίκες. Είναι αυτοί ικανοί να περάσουν στην καινούργια διάσταση, τα λέγαμε, της ανθρωπότητας? Δηλαδή θέλει μυαλό να το καταλάβουμε. Δείτε τους άλλους που φτιάχνουν κλόνους, cyborg. Δείτε τους άλλους που λέγαμε ότι είναι σε εισαγωγικά, που βγάζουν την ετήλια μορφή τους, που θέλουν να σκοτώνουν. Δηλαδή πώς το βλέπετε το θέμα, ότι πάει έτσι? Άρα λοιπόν το θέμα μπορεί να πηγαίνει έτσι, αλλά ακόμα μπροστά έχει δρόμο, γιατί η ανθρωπότητα ακόμα δεν το έχει αποφασίσει. Ναι, μεν είμαστε εκείνη η ανθρωπότητα που έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά και έχουμε και βοήθεια απ' έξω. Έτσι.
Αλλά αυτοί που μπορούν να βοηθούν, βοηθούν με το να αποτρέπουν σε εισαγωγικά ορισμένες μάχες, ατομικές βόμβες, τίποτα καταστροφές μεγάλες, κανένα σεισμό, τίποτα ηλιακές ακτίνες, να μπορούν να μας προστατεύσουν λίγο. Δεν μπορούν να μας αβαθμίσουν, να μας αναβαθμίσουν. Μπορεί να δίνουν πληροφορίες, αυτό πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας, έτσι. Και βλέπετε λοιπόν ότι ο κόσμος ακόμα με τι ασχολείται. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε. Αντί να καθόμαστε και να βγάζουμε από το τώρα τη συνείδησή μας, εμείς ερχόμαστε εδώ, εδώ, εδώ και τώρα. Δεν με νοιάζει πάει η ανθρωπότητα. Εγώ θέλω να κάνω αυτό και να νιώσω αυτό και να δημιουργήσω τη δική μου πραγματικότητα και αυτή είναι η μεγαλύτερη βοήθεια προς την ανθρωπότητα. Όσο πολεμάτε να παίρνετε αυτά τα πράγματα που η ίδια η φύση σας λέει αφήστε τα και ψάχτε άλλα, θα πονέσετε. Θα στερηθεί ο κόσμος στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια τα υλικά άγαθα. Αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να πονάει. Γιατί θα αρχίσει να βλέπει την αξία αλλού. Έτσι. Μην νομίζετε ότι αυτά σου σημαίνει μόλι. Ω, πληρότητα. Όχι. Κοιτάξτε πώς ζούμε με λιγότερα. Τα καταφέραμε, τα καταφέραμε. Πληρότητα θα πούνε στο μέλλον αυτοί που θα είναι αυτόνομοι και αυτάρκοι. Που θα έχουν από τώρα δει και μειώσουν τις ανάγκες στις ηλικίες. Θα φτιάξουν σε ένα σημείο να είναι αυτόνομοι και αυτάρκης. Αυτοί θα ζουν πληρότητα τότε. Λέω εγώ. Υποψιάζομαι. Πληρότητα νιώθουμε μόνο στο τώρα. Όσο κάποιος περιμένει να αλλάξει εποχές, να πέσει πυρηνική βόμβα, επειδή γι' αυτός αποθήκη και υπόγειο από κάτω, αυτός ο άνθρωπος δυστυχώς έχει χάσει ήδη. Είναι χαμένος. Μπορεί να ζήσει, αλλά θα είναι χαμένος. Το θέμα δεν είναι να επιβιώσεις. Το θέμα είναι να ζεις. Υπάρχει διαφορά επιβίωση με ζώο. Υπάρχει διαφορά. Τεράστια. Υπάρχει διαφορά. Ζήστε και αν μάθετε πώς είναι να ζείτε, δεν θα σας νοιάζει να επιβιώσετε. Αυτό είναι το παράδοξο. Ότι όποιος μαθαίνει να ζει, δεν τον νοιάζει ο θάνατος. Γιατί είναι εκεί, στη ζωή. Αυτός που δεν ζει, φοβάται το θάνατο. Και ο φόβος του θανάτου σας κάνει να μην ζείτε. Εντάξει, μέχρι εδώ σήμερα. Τέλεια. Μην τα πούμε όλα, να έχουμε και την άλλη φορά. All right. Ωραία λοιπόν. Λοιπόν, ελπίζω να με ακούτε περισσότεροι. Οι υπόλοιποι θα το ακούσουμε στο μάτι. Όλοι σε ακούγαμε, όλοι. Ωραία. Εγώ απλά κλείνω το μικρόφωνο.